Συνεχίζουμε με το χορευτικό της Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα, που πέρα από τα χορευτικά, που τραγούδια που θα μας χορέψουν, θα μας παρουσιάσουν και το έθιμο του Κλείδωνα. Αλλά δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω τον υπεύθυνο της Χαλάστρας να μας πει δύο κουβέντες, τον κύριο Καραγκίτσιο. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε, την πρόσκληση και είστε εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει το έθιμο. Ευχαριστούμε το σύλλογό σας για την πρόσκληση. Με χαρά φασικά ανταπεξήρθαμε σε αυτή την εκδήλωση που κάνετε εδώ. Η Χαλάστρα, ο σύλλογος του χορευτικού της Χαλάστρας έχει ιδρυθεί το 1978 και εδώ και 41 χρόνια πρεσβεύει την διατήρηση των ηθών και των εθίμων του τόπου της Χαλάστρας και γενικότερα της Μακεδονίας. Αριθμούμε σήμερα περί τα 480 μέλη. Έχουμε περίπου στα 17 τμήματα χορευτικά. Τμήμα παραδοσιακών τραγουδιού, τμήμα παραδοσιακών οργάνων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως είναι τα ρογκάτζια που γίνονται στην αρχή του χρόνου, τα ελευθέρια τον Οκτώβριο, το παιδικό φεστιβάλ της Χαλάστρας που έχει μεγάλη επιτυχία, η γιορτή του Λαζάρου, επίσης και η γιορτή της Τζαμάλας που είναι και το επόμενο Σαββατοκύριακο και σας προσκαλούμε όλους να έρθετε και να περάσετε όμορφα. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε πάρα πολλά διεθνή φεστιβάλ και φέτος θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε δύο μεγάλα φεστιβάλ, ένα στην Ουγγαρία και ένα φεστιβάλ παγκόσμιο που θα γίνει στη Σαγκάη. Και όπως σας είπε και ο πρόεδρος εδώ, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και το έθιμο του Κλείδωνα και θα σας πει και περισσότερα λόγια ο χοροδάσκαλος του χορευτικού μας, ο Γιώργος Καψάλης, και εύχομαι να περάσετε έτσι μια πολύ όμορφη βραδιά σήμερα μαζί μας. 24 Ιουνίου έχουμε το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου. Είναι ένα έθιμο το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίζεται με την ονομασία Αγιάννης Κλείδωνας ή Ριγανάς ή Φανιστής. Στην ελληνική παράδοση εμφανίζεται σαν ένας γέρος, αγριοπός, λίγο αγαθός και ορισμένες φορές είναι αυτός που ευλογά τα χόρτα και τα βότανα στις πλαγιές. Σήμερα το χορευτικό της Χαλάστρας θα σας παρουσιάσει την αναβίωση του εθίμου έτσι όπως γίνονταν παλιότερα στο χωριό. Βέβαια συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να την κάνουμε την αναβίωση μαζί με την Τζαμάλα. Η Τζαμάλα είναι η μεγάλη φωτιά, η οποία φωτιά παλιότερα ανάβανε στις γειτονιές, συνήθως αυτή την περίοδο, γιατί όταν τελειώναν και τις γεωργικές εργασίες θέλουν να κάψουν και τους ψήλους και τους κορίους και όλα αυτά τα οποία μαζεύαν πάνω οι άνθρωποι στις φορεσιές τους. Παράλληλα με αυτό, τα μικρά τα κορίτσια του χωριού μαζεύανε ένα λουλούδι το οποίο λέγεται κουκούδα και το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά τη διαδικασία του εθίμου την οποία θα παρακολουθήσετε σήμερα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται μεταξύ της φωτιάς, μεταξύ του πηγαδιού. Τα κορίτσια συνήθως κατά τη διαδικασία αυτή πηγαίνοντας να πάρουν το νερό από το πηγάδι δεν μιλούσαν στον δρόμο για να τύχουν καλής κατά κάποιο τρόπο προξενιάς και στη συνέχεια στυνόταν ένα πολύ όμορφο γλέντι στην κάθε γειτονιά και χορεύαν κατά κάποιο τρόπο ηλικιακά. Από βδουμάδες τα κουρίτσια έφτιαναν σχέδια πώς θα γιορτάσουν τον Αγιάννη του Κλείδωνα. Τον είχαν τρανόγει γουνός, γέντα σωστό Παναήρ. Από μέρης έπειραν και γυάλισαν τις μπακαρούδες. Ξεύκαιναν γυαλιστερές, σαν τις γυάλινες της κίλτης. Κατόπ, τα βάζαν πας γλαβανή και τα είχαν έτοιμα για την γιορτή. Από την προπαραμονή τα κουρίτσα συνεννοούνταν τι κρέπια και ποιες ποδιές θα έβαζαν. Ήθελαν όλες νέχτα ίδια. Γιατί με τα ίδια τα ρούχα έλεγαν, δεν θα ήταν καμιά, νουδ πιο όμορφ, νουδ πιο άσχημα. Έτσι έφερνε γνώσ, καηλές για τσαν ύπατρες γέντα. Κι όσες μάνες είχαν κουρίτσια ύπατρα, βιάζονταν να τα παντρέψουν. Και του Ναϊγιάν του Κλείδωνα, τον είχαν για τρανή βοήθεια, να βρουν γλίγουρα του γαμπρό. Του γύρθα να σταπάρου, του γύρθα να του γύρθα να σταπάρου, του πυρήφανου, μάλε, του πυρήφανου. Από ξέρει κι χουρεύει,
καλακράτη. Γυρίσει τη φουστανέλα, γυρίσει τη γυρίσει τη φουστανέλα, πας τα στήθια μου, Βάλεμ, πας τα στήθια μου. Έριξη κι του Μιτζίτη, έριξη κι του, έριξη κι του Μιτζίτη, πας τα γόνατα, Βάλεμ, πας τα γόνατα. Εσκύψη για να του πάρει, εσκύψη για να, εσκύψη για να του πάρει, κι μη φίλησι, Μάλεμ, κι μη φίλησι. Σας η φίλησι μου, γιέ μου, σας η φίλησι, σας η φίλησι μου, γιέ μου, τι καταλάβει, γιέ μου, τι καταλάβει. Δεν καταλάβει, Μουρμάλεμ, δεν καταλάβει. Δεν καταλάβει, Μουρμάλεμ, μον μαντρόπιασι, Μάλεμ, μον μαντρόπιασι. Μπαραμουνί, μάνες, φώναζαν τα κουρίτσια από τα χαράματα. Κόμμα καλά-καλά, δεν ξημέρωνε και αυτές φώναζαν. «Άιντε κουρίτσια, σκουθείτε να μπιστείτε όλα τα χουσμέτια, για να αρχινιστούν τα ντέτια για τον κλείδουνα, κι άλλες μέρες ουζαντίζετε παραπά. Άιντε, πάρτε τις τάμνες και τραβάτε και τα μπγαδούδια, να φέρετε νηρό. Το νηρό να είναι από τα τρία τα μπγαδούδια. Κι μία στοχίστη κι μιλήστε κανένα, κι του βασιλιά Παστάλογου να σταυρώστη, καλημέρα δεν θα του πείτε. Ακούτε?» Έπαιρναν τα κουρίτσια τις τάμνες και έφεραν τον νηρό από τα τρία τα μπγαδούδια. Στον δρόμο δεν μιλούσε καμιά, φόβους και τρόμους, γιατί σαν μιλούσα θα χαλούσε το προξενιό. Και γύριζα στο σπίτι πιασκά πιασκά για να μην μιλήσει κανένα. Τον είχαν τάμα γουναγιά για να τις φανηρώς ποιο θα λαπαντρευτούν. Σαν έφταναν στο σπίτι, είχαν έτοιμες τις βάνες, μπακαρούδα και ένα γκβάν. Τα γιόμουζαν όλα με νηρό. Έπιναν και τα κορίτσια από τις βάνες τρεις ρουφιούδες νηρό και ύστερα άρχιζαν να μιλούν. Με τις βάνες έβαζαν τα λουλούδια. Έπαιρναν όλες από ένα λουλούδι και το έριχναν μες στο νηρό. Όταν το λουλούδι στέκονταν να πάει στο νηρό, θα λαπαντρευτούν γρήγορα. Άμα όμως το λουλούδι έπεφτε κατώ της, έμνησκαν ανήπαντρες. Έτριμαν τα καψάλικα τα κουρίτσια, μήπως δεν θα μείνει το λουλούδι απά στο νηρό. Έπαιρναν ύστερα στην μπακαρούδα και έριχναν μέσα τα σκάτστα ειδίσματα. Δαχλήθρες, σκουπιά, ζάφες, δικάρες ή ό,τι άλλο είχαν. Αλλά να ήταν σιδερένιο, νικηλένιο ή κουκάλινο. Τα ειδίσματα αυτά τα είχαν σμάδια ή ρισκάρια. Ήταν το ριζικό του κάθε κοριτσού. Άι, και τα μικρά τα παιδούδια περίμεναν κι αυτά να έρθει η ώρα να πάρουν τα τηνικούδια. Κι τα βάρναν, πλαλιούνταν τρουγιούρ τρουγιούρ τα σπίτια. Γύριζαν τρεις φορές και φώναζαν. «Βγείτε φίδια γουστερίτσης, άι Γιάννης απόρχεται, να σας κόψουν τα κεφάλια, να σας ρίξουν μέσα στα μπγάδια». Ύστερας, ετοίμαζαν τα ξύλα για τη φωτιά. Τα είχαν όλα έτοιμα. Μόλις σαν βαντζαμάλες τραγουδούσαν το τραγούδι. Σημείρα και πάλι σημείρα, σημείρα και πάλι σημείρα. Βγήκαν οι παντρεμένες, στέκουν σαν μαραμένες. Βγήκαν οι παντρεμένες, στέκουν σαν μαραμένες.
στέκουν σαν κυπαρίσια. Σημείρα κι πάλι σημείρα. Σημείρα κι πάλι σημείρα. Βγήκαν τα παλικάρια, στέκουν σαν τα λιονταριά. Βγήκαν τα παλικάρια, στέκουν σαν τα λιονταριά. Πάινα νύστηρα, ξεκριμούσαν τα μαγιάτκα τα στιφάνια που τα είχαν κρυμασμένα μπροστά στου ξόπορτης και τα φύλαγαν όλου τον καιρό από τα κουρατζίνια, γιατί πάιναν και τα τσιμπούσαν. Το έριχναν μαζί με τη φούντα μέσα στη φωτιά για να καούν όλα τα κακούδια από το σπίτι. Τελευταία έριχναν και του Μάρτ. Κρατούσαν σε ένα μέρος από το κορμίτς και έναν Μάρτ. Τον έφτιαναν χοντρόμουντο για να κρατάει για πολύ καιρό. Έβαζαν δυο κάτια σπρομπάμπακο και δυο κάτια κόκκινου τυριπλίκ που το φύλαγαν καλά για να μην κουπεί. Και τον έριχναν μέσα τζαμάλα για να φύγουν τα κακούδια από το κορμί και να είναι γυρές όλο τον χρόνο. Γαλάζιος πεπίνος λαλεί μες στην Άγια Παρασκευή. Μες στην Άγια Παρασκευή. Κι η απάτη λετσούς του δρομή. Κι η απάτη λετσούς του δρομή. Κι η απάτη γιονί ρεβίτη. Κι η απάτη γιονί ρεβίτη. Πως παιδινιό, πως παιδινιό. Τους τρώνει για προς κεφαλό. Ένα του μαρού κεφαλό. Κι αρχινούσε ο χορός και τα τραγούδια. Ο χορός γαϊτάν και σδουγκλέφανο του λουπάκι του λέει.